έρχεται στη Βουλή με το θέμα αυτό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ήταν μια πρόταση νόμου δικιά του. Έγινε ένα μπάχαλο. Υπάρχει μια θεσμική αντιπαράθεση. Η πρόεδρος της Βουλής με σκληρή ανακοίνωση καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Προδρόμου, του Υπουργού της Παιδείας, που προσπαθούσε, λέει, να παρέμβει στο έργο της Βουλής. Και γενικότερα το θέμα αυτό είναι στον αέρα. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Φαντάζομαι ούτε εσύ φανταζόσουν όταν έκανες αυτή την πρόταση ότι θα γινόταν ένα μπάχαλο. Γιατί είναι μια αυτονόητη πρόταση. Εντάξει, αυτό το λέτε εσείς και εγώ, αλλά φαίνεται ότι έχει κόσμο ο οποίος προσπαθεί με όλους τους τρόπους να βρει τρόπο να το σταματήσει. Έτσι φαίνεται. Γιατί κάθε λίγο έρχονται με νέα ανεφεύρεση για το πώς θα σταματήσει αυτή η πρόταση νόμου. Να σας πω ότι στην αρχή είπαν άμα ήταν σε λάθος επιτροπή, ενώ συζητιέται πάνω από 3 χρόνια στην Επιτροπή Ανθρωπίνων. Ύστερα είπαν, για παράδειγμα, άμα είναι αντισυνταγματική, γιατί να την ψηφίσουμε, μάλιστα. Ναι, ναι. Πεςτε μου όμως κάτι, πρόεδρε μου, επί της ουσίας, γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η άρνηση, ενώ όλοι λέμε, θεωρητικά, προσεγγίζουμε το θέμα, ότι είναι αναγκαίο να μπει το θέμα αυτό μέσα στα σχολεία. Γιατί υπάρχει αυτή, υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε? Δεν ξέρω. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν διάφορες υπονοίες, αλλά να εξηγήσω ότι εγώ θεωρώ ότι οι πιο πολλοί έχουν κακή πληροφόρηση. Μέσα στο νομοσχέδιο, μέσα στην πρόταση νόμου, να το πω πιο σωστά, δεν υπάρχει αναφορά στο τι θα διδάσκεται μες στην τάξη, πώς θα διδάσκεται, θα δείχνουν πορνό βίντεο, όπως είναι ανοησίες που μου γράφουν συνέχεια όταν με βρίζουν για αυτή την πρόταση. Είναι απλά μία πρόταση η οποία λέει ότι πρέπει να γίνεται. Κάνει αναφορά η πρόταση σε όλες τις νομικές υποχρεώσεις που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και σε νομοθεσίες που έχουμε ψηφίσει που υποχρεώνουν να γίνονται ορισμένα πράγματα. Ναι. Υποχρεώνει το Υπουργείο Παιδείας να κάνει εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς πριν το διδάξουν και να δίνει το υλικό το οποίο ετοιμάζει, και στα πανεπιστήμια θέλουν να κάνουν δική του σεξουαλική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους πρωτοετής φοιτητές όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο, που είναι εκεί που ξεκινά η έντονη σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα στους νέους. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Αυτή την παρέμβαση Προδρόμου και την απάντηση της Ανίτας Δημητρίου, της Πρόεδρος, πώς το είδες, το περίμενες? Ήταν πολύ σωστή η απάντηση της κυρίας Ανίτας Δημητρίου, γιατί δεν γίνεται η εκτελεστική εξουσία να κάνει εισηγήσεις τι θα κάνει η Βουλή. Να σας πω ότι υπάρχει διαδικασία στη Βουλή και κανονισμοί. Όταν ξεκινήσει μια πρόταση νόμου ή ένα νομοσχέδιο να πάει στην Ολομέλεια, δεν σταματά. Επήγαινε στην Ολομέλεια ιδιαίτερα, ζητήθηκε η αναβολή που όλα τα κόμματα δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή. Ζητήθηκε την αναβολή. Επομένως, τώρα όταν πήρε τον δρόμο για να πάει στην Ολομέλεια, δεν μπορεί κάποιος να στέλνει επιστολές και να προσπαθεί να αλλάξει τη διαδικασία και τη ροή που πήρε το θέμα. Για τούτον τον λόγο είναι και παρέμβαση. Πραγματικά, το να στέλνει η εκτελεστική εξουσία στη Βουλή και να της λέει τι να κάνει για να παραβιάσει μάλιστα και τις διαδικασίες της, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, κάποιοι σωστό. Έχουν ανασύρει, πρόεδρε, από το σιρτάρι τον μπαμπούλα της αναπομπής και λέει ότι αφού θα γίνει αναπομπή, γιατί να το ψηφίσουμε, που είναι πολύ λάθος προσέγγιση νομίζω. Πες μου κάτι, σήμερα θα πάει στην Ολομέλεια? Είναι στην Ολομέλεια, ελπίζω να είναι γύρω στις 10. Εγώ περάσει. Περιμένω ότι θα περάσει. Θα περάσει, μάλιστα. Να εξηγήσω ότι αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι ξέρετε δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε κτλ. Μέσα στην νομοθεσία λέει ότι η εφαρμογή ξεκινά το Σεπτέμβριο του 2023. Ξέρω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία θα το ψηφίσουν, αλλά εισηγούνται να γίνει ο Σεπτέμβριος του 2023 να γίνει Σεπτέμβριος του 2024. Για να φύγουν όλες οι δικαιολογίες, ξέρετε, δεν θα προλάβουμε κτλ. Οπότε αυτό είναι, θα το δούμε τι θα γίνει σήμερα στη συζήτηση. Να εξηγήσω επίσης ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι αυτή που θα εφαρμόσει την νομοθεσία. Καταλαβαίνετε ότι έχουν μείνει 30-40 μέρες λειτουργίας, αν εξαιρέσουμε και τα Χριστούγεννα. Είμαστε στη μέση μιας προεκλογικής εκστρατείας.
εάν κάνει αναπομπή ο πρόεδρος θα φέρει πίσω τη Βουλή ενώ θα είναι κλειστή πίσω για να συνεδριάσει μέσα στο μέσο της προεκλογικής εκστρατείας, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ παράξενο και ιδιότροπο να με ρωτάτε εμένα να κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ας αφήσει την επόμενη κυβέρνηση να το χειριστεί. Έχεις απόλυτο δίκιο και μου κάνει εντύπωση πραγματικά, όπως και σένα φαντάζομαι, για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και για τους γονείς και εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να γίνει όλο αυτό, να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, εκτός λέω πάλι αν υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω ή ξένος δάχτυλος. Δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει, να θυμίσω, έχουμε μια σειρά από νομικές υποχρεώσεις που μας υποχρεούν να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι πρέπει να γίνεται αυτό γιατί είναι ανθρώπινο δικαίωμα στα Και παιδιά βέβαια, και και δεν μπορεί βέβαια. κανένας να εξαιρέσει τα παιδιά του από Και αυτό. βέβαια. Έχουμε νομικές υποχρεώσεις και να πω και κάτι άλλο. Βλέπετε τις συχνές αναφορές που υπάρχουν για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Είχαμε νομική υποχρέωση πριν 6-7 χρόνια να κάνουμε αυτή την ενημέρωση στα παιδιά Ναι. και με εισηγήσεις των παρευρισκομένων στις συνεδριάσεις εμπήκε και αυτόν ιδιαίτερα για τα παιδιά τα μικρά να καταλαβαίνουν και να κάνουν αναφορά αν συμβαίνει αυτό σε αυτούς. Μάλιστα. Και να πω επίσης ότι σε όλες τις συνεδριάσεις το Υπουργείο Παιδείας ήταν παρόν και όχι μόνο ήταν παρόν, βοήθησε πάρα πολλά και έγινε το κείμενο, το τελικό κείμενο το οποίο έχουμε σήμερα και ευχαριστώ πραγματικά τους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και όλους τους προσκεκλημένους γιατί να θυμίσω κάτι το οποίο πολλοί ξεχνούν, η πρόταση νόμου πάει στην Ολομέλεια ομόφωνα και από τα κόμματα που ήταν εκεί και τους προσκεκλημένους Μάλιστα. και το Υπουργείο Παιδείας. Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο Εγώ σας σου. Καλό ευχαριστώ για την Σαββατοκύριακο ευκαιρία. να έχεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε με τη βοήθεια του